Εννοείται αυτό τώρα. Εννοείται, εννοείται. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εγώ απλά να θέλω να πω, δεν ξέρω, θεωρώ ότι με καλέσατε για την, λόγω των φαινομένων των καιρικών που έχουμε αυτές τις δύο μέρες. Ναι, προστασία και επειδή μας ρωτούν και φίλες ακροάτριες εδώ, αν γίνονται σήμερα rapid test, γίνονται. Δηλαδή Τρίτη και Παρασκευή συνεχίζουν, είναι καθιερωμένο δηλαδή. Το πρόγραμμα, ναι, μέχρι να μας ενημερώσουν ότι θα σταματήσουν, το πρόγραμμα θα συνεχίζεται κανονικά και Τρίτη και Παρασκευή, 10 με 2, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, το γνωρίζουν πια όλοι. Μας ρωτάνε γιατί δεν είχε ανακοινωθεί κάτι και γι' αυτό η πιο κατάλληλη να μας ενημερώσετε εσείς. Ωραία, ωραία. Εντάξει, όλα καλά. Όσον αφορά αυτό το θέμα, τώρα επειδή έχουμε έντονα... τώρα, τι κάνει, πώς μας φέρετε. Λίγο έντονα, γι' αυτό ενημέρωσα χθες για την κυρία Κωστάκη, ήταν υπεύθυνη του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, εκδόθηκε ένα δελτίο τύπου, να ενημερωθεί ο κόσμος, γιατί παρόλο που βλέπουν οι άνθρωποι και τον καιρό, κάποιοι είναι λίγο έτσι πιο ζόρικοι τέλος πάντων και τολμούν κάποιες διαδρομές δύσκολες. Εφιστούμε λοιπόν την προσοχή στους ορεινούς όγκους, δηλαδή θρυφτή, τελάκανο, προσωρινός κοινοκάπτωλα, να είναι λίγο προσεκτικότερος ο κόσμος όσοι είναι να πάνε προς αυτές τις περιοχές, γιατί λόγω των βροχοπτώσεων γίνονται κατολιστήσεις, πέφτουν πέτρες. Να είναι λίγο προσεκτική στην και στις Ιρλανδικές διαδρομές. Μετά, και δευτερολόγο, ειδικά στη συνέχεια στις Ιρλανδικές, εκεί στο Στόμιο που είναι μια σοβαρή κατάσταση. Έτσι, όταν έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα, ας είμαστε λίγο παραπάνω προσεκτικοί. Ας ενημερωνόμαστε με τα δελτία καιρού και μέσω του Δήμου, μέσω της Πολιτικής Προστασίας, μέσω της ΕΜΗ. Δηλαδή να είμαστε λίγο, να δείξουμε, έτσι, να δείχνουμε λίγο περισσότερο ενδιαφέρον για τη δικιά μας προστασία, φυσικά, εννοείται αυτό. Και να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Αυτό λέμε πάντα και αυτό λέμε και τώρα. Όσον αφορά τώρα το πρωί, είχαμε έτσι κάποιες μικρές πέτρες στο επαρχιακό δίκτυο. Ενημερώθηκε και η περιφέρεια και ο εργολάβος που κρατάει καθαρό το επαρχιακό και είναι καθαρό το δίκτυο από το νέο Μύρτος προς Ρίζα, στα όρια δηλαδή του Δήμου μας, είναι όλο το επαρχιακό δίκτυο καθαρό. Τώρα περιμένω μια ενημέρωση από τον πρόεδρο των Μύθων να μου πει αν ο δρόμος από Μύρτος, από τη Διασταύρωση προς Μύθους είναι καθαρός, γιατί έχουμε κάποιο προβληματάκι εκεί όταν έχουμε έντονες βροχοπτώσεις σε ένα σημείο για να καθαριστεί ώστε το μεσημέρι να μπορεί να περάσει το λεωφορείο για τα παιδιά. Δεν έχουμε και το άλλες... Τέρτσα Μύρτος, Μύρτος Τέρτσα που έχουμε επικοινωνήσει με την πρόεδρο των Γδοσίων που είναι και περιοχή τους. Δεν έχουμε ακόμα κάποια ενημέρωση, δεν με έχουν ενημερώσει αν υπάρχει πρόβλημα και μου κάνει και εντύπωση με τόσες βροχοπτώσεις, αλλά αφού δεν έχουμε μέχρι στιγμής ενημέρωση για το δρόμο αυτό από Μύρτος προς Τέρτσα, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν έχουμε κάποια ενημέρωση μέχρι το μεσημέρι, εννοείται ότι θα πάει κάποιο μηχάνημα του Δήμου να καθαρίσει το δρόμο. Γιατί είναι το σημείο που δίνει η συνέχεια. Ναι, εκεί στον Καλικοβρέχτη, σε ένα, δύο, τρία σημεία κατεβάζουν, πέφτουν χώματα, πέτρες, οπότε κάθε φορά τον καθαρίζουμε. Απλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, παρόλο που έχουμε επικοινωνήσει, δεν μας έχουν ενημερώσει ακόμα για το σημείο αυτό, για τον δρόμο αυτό. Ένας φίλος εδώ μας λέει, κυρία Δήμαρχε, ότι εντάξει, κυρία Πτέως Αντιδήμαρχε, δεν μου πάει. Έλα, εντάξει. Λοιπόν, τα φρεάτια εκεί στη βόρεια στο κεντρί λέει είναι ακαθάριστα, με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται εκεί το νερό της βροχής και είναι και επικίνδυνο. Έχουν ενημερώσει την υπηρεσία μην τυχόν και δεν, έχουν, δεν τα έχουν πάρει υπόψη τους, γιατί ξέρω ότι έχω μιλήσει με τον Αντιδήμαρχο, καθαρίζονται φρεάτια. Αν έχει ξεφύγει κάτι, καλό θα είναι να ενημερώνεται η υπηρεσία. Αν κάποιος πολίτης δηλαδή αντιλαμβάνεται κάτι, δεν είναι κακό να ενημερωθεί η υπηρεσία. Αλλά αφού μου το λέτε, κλείνοντα, θα ενημερώσω εγώ για την υπηρεσία. Όντως, μέσα δηλαδή, στο κεντρί, για μέσα στο κεντρί, σας είπαν. Βόρεια για στο κεντρί, είναι καθάριστα. Βόρεια στο κεντρί, ωραία, ωραία, θα ενημερώσω εγώ με το που κλείσουμε. Όντως, πάντως εκεί ο δρόμος, είναι σύνηθες φαινόμενο τα τελευταία χρόνια εκεί με το, και τώρα με την έντονη βροχόπτωση. Έχουμε συσσόρευση υδάτων με πολύ νερό. Με αποτέλεσμα να είναι επικίνδυνο να σου φεύγει το τιμόνι. Δηλαδή, αν τον κρατάς με τα δύο χέρια. Μιλάτε τώρα για το επαρχιακό. Για το ξεροπήγαδο μιλάω εγώ. Ο φίλος ο ακροατής λέει βόρειο στο κέντρο. Μιλάει για φρεάτιο. Δεν ξέρω αν εννοεί αυτό το φρεάτιο. Που φέρνει πρόβλημα, δεν ξέρω τώρα αυτό εκεί τι θα γίνει, αλλά ρίξτε μια ματιά. Αυτό τώρα το σημείο το γνωρίζουμε ότι και το γνωρίζει και η τεχνική υπηρεσία της περιφέρειας. Είχαν κάνει κάποια
Δεν ξέρω τώρα ακριβώς. Υδραυλικά έργα εκεί προς το παλιότερα. Αυτό θέλει τώρα μάλλον κάποιο έργο, να γίνει ένα μεγάλο φρεάτιο εκεί, να φύγουν τα νερά, να κατεβούν κάτω στο ποτάμι του Αγιασμένου. Δεν ξέρω κι εγώ ακριβώς τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Είναι ενήμερος πάνω και ο κύριος Γουλιδάκης για αυτό το σημείο, να το ξέρετε αυτό. Θεωρώ ότι πρέπει να έχουν ασχοληθεί, κάτι θα κάνουν εκεί. Δεν ξέρω ακριβώς τι, αλλά είναι ενημερωμένες οι υπηρεσίες της. Εν πάση περιπτώσει, αυτό για το φιλοκρότημα. Δεν έχουμε πάντως ιδιαίτερα προβλήματα. Από την έντονη βροχόπτωση από χθες βρέχει. Και καλό είναι αυτό να γεμίσουν τα πάντα νερό και ο υδροφόρος ορίζοντας. Και το πράγμα και το υδροφόρος ορίζοντας. Το έχουμε ανάγκη το νερό έτσι κι αλλιώς. Το γνωρίζουμε. Ωραία, δεν έχουμε λοιπόν ιδιαίτερα οπότε προβλήματα. Δεν έχουμε, δεν έχουμε και προσοχή στις Ιρλανδικές, ενδεχομένως να έχουν γεμίσει τώρα. Και προς τη βόρεια πλευρά σας ξανατονίζω, δηλαδή όσοι ανεβαίνουν σε Λάκανο να είναι προσεκτικοί, γιατί εκεί έχουμε πάρα πολλές βροχοπτώσεις από τις προηγούμενες μέρες. Και στη Θρυφτή, δηλαδή λίγο παραπάνω προσοχή στο δόστρωμα, αξίζει τον κόπο να προσέχουμε για το δικό μας. Δεν ξέρω τώρα αν έχει χιονίσει να πάρουμε και τα βουνά. Αλλά... Εντάξει, το Λάκανο από ό,τι ξέρω πρέπει να έχει ρίξει λίγο χιόνι. Απλά εμείς είμαστε λίγο παραπάνω προσεκτικοί. Αυτό έχω να τονίσω. Και ελπίζουμε να περάσει η κακοκαιρία αυτή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα σε όλα τα σημεία του Δήμου. Μάλιστα, κυρία μου. Ωραία. Τώρα, κυκλοφορούν φήμες ότι θα έρθει άντρα στη θέση σας. Ξέρετε εσείς καμία. Όποιος και να έρθει είναι καλοδεχούμενος. Είμαστε όλοι μία ομάδα. Κάτσε να δω, κάλαμε καμία είδηση. Και ότι θα είναι από άλλη παράταξη ο νέος αντιδήμαρχος. Α, κυρία Σαγκαράκη. Εντάξει, κυκλοφορεί. Μπορεί να είναι φήμες τώρα. Εγώ λέω τις φήμες για να μας τις διαψεύσετε γι' αυτό. Όχι. Δεν γνωρίζω κάτι. Γνωρίζει ο δήμαρχος, θα μας ενημερώσει ο δήμαρχος, ο οποίος είναι και αρμόδιος γι' αυτό. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Οπότε ενδεχομένως να μην είστε στο ίδιο πόστο, αντιλαμβάνομαι. Να είστε κάπου αλλού, σε άλλο πόστο αντιδήμαρχο. Δεν γνωρίζω. Ποιο θα θέλατε? Σε ποιο πόστο θα θέλατε? Σε ποιο πόστο θα θέλατε να είστε? Σε ποιο θα σας άρεσε? Παντού. Δεν έχει καμία διάκριση. Είμαι παντός καιρού. Δεν βγάζω είδηση σήμερα. Είμαι δημοτικός σύμβουλος. Αποφάσισα να κατέβω να βοηθήσω από όποιο πόστο. Δεν το συζητώ. Δίπλα στο δήμαρχο να τελειώσουμε το έργο μας αυτήν την τετραετία και να συνεχίσουμε όσοι θέλουμε. Δεν το συζητώ. Έτσι. Λοιπόν, οπότε Εντάξει, όλα καλά. Δεν έχουμε κανένα θέμα λοιπόν από το Διομήδη. Δεν έχει δημιουργήσει. Ίσα μας έχει ευχαριστήσει κιόλας με τη βροχή την όμορφη. Τη χρειαζόμαστε. Γιατί ήταν πολύ το διάστημα που δεν είναι πολύ μεγάλο το διάστημα που δεν είχαμε βροχές. Οπότε πραγματικά είναι ευλογία αυτός ο καιρός για μας. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, δεν το συζητούμε. Μάλιστα. Ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε από το νέο πόστο, φαντάζομαι, ή από όπου και αν είστε, τέλος πάντων. Έτσι. Πάντα θα τα λέμε, πάντα θα βοηθάμε, είμαστε εδώ. Από όπου και αν είμαστε. Δεν χρειάζεται δεύτερη συζήτηση. Εντάξει. Λοιπόν, ωραία. Θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε. Καλημέρα, για την καλή συνέχεια. Να είστε επίσης, καλά. Ευχαριστώ επίσης, πολύ. Καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα. Αυτά λοιπόν με την τέως πρώην αντιδήμαρχο που ήθελε να την...